καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ήγη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Άννα προμηθεύεται καραμπίνες και όπως φαίνεται η σκοποβολή γίνεται το νέο αγαπημένο χόμπι του ζευγαριού. Την ίδια στιγμή ο Στάθης και η Αριάδνη μετρούν αντίστροφα τις ημέρες μέχρι τη γέννα της Ιουλίας. Ο Χρήστος και η Αφροδίτη αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στο γάμο τους, αλλά εκείνος δεν λέει να ξεπεράσει την Αριάδνη. Αθηνά και Τζον ετοιμάζονται να αγοράσουν βέρες. Στο μεταξύ ο Δημοσθένης παίρνει ένα ακριβό δώρο στον Παρασκευά για να τον καλησορίσει στην οικογένεια, αλλά εκείνος δεν το δέχεται. Ο Μάνος συνειδητοποιεί ότι η Μαρίνα τον επιτερεί για τις ουσίες και αισθάνεται έντονη δυσφορία. Ο Παρασκευάς, μετά τον τζιπ που του δώρησε ο Δημοσθένης, νιώθει σαν μελοθάνατος γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει το γάμο. Η Αρετή συνεχίζει την επίθεση αγάπης στη Μαργαρίτα και κοντεύει να την εξαντλήσει. Η Χάιδο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, γι' αυτό πηγαίνει στο Δημαρχείο, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ο Στάθης πιάνει την ασπασία κρυφά από το Δημοσθένη και τη ζητάει να μην πιέζουν τον Παρασκευά να παντρευτεί την Ειρήνη. Ο Δημοσθένης όμως το μαθαίνει και γίνεται έξαλλος. Η ασπασία το συμβουλεύει να μην πιέσουν τον Παρασκευά με το θέμα του γάμου, αλλά εκείνος είναι ανένδοτος. Την ίδια στιγμή, η Ισμήν διαμορφώνει το χώρο του νέου εργαστηρίου, τη στιγμή που μπαίνει μέσα η Αντωνία και αρχίζει να εξαπολύει απειλές με αποτέλεσμα να την πετάξουν έξω. Η Ισμήν ειδοποιεί τον αστυνόμο Κουράγκο για τις απειλές που δέχεται και εκείνος αναλαμβάνει να της κάνει μία προειδοποίηση. Στο μεταξύ, ο Ισίδωρος τηλεφωνεί από το Λονδίνο και τους ανακοινώνει ότι θα μείνει κι άλλο, γεγονός που ανησυχεί ακόμη περισσότερο το Μάνο και τη Μαρίνα. Η αιμονή της Αντωνίας προβληματίζει έντονα τον Γιώργη, ο οποίος προειδοποιεί την Ισμήν να έχει το νου της.